Βρισκόμαστε με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρο, και πρόκειται να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στους πρώτους 9 μήνες της νέας θητείας. Πριν 5 χρόνια αναλάβατε το Δήμο Δυτικής Λέσβου, ήταν ένας νεοσύστατος Δήμος. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι στέκεται στα πόδια του αυτός ο Δήμος. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Παραμένει νεοσύστατος όμως. Μπορεί να στάθηκε στα πόδια του σχετικά γρήγορα, αλλά παραμένει νεοσύστατος. Τα επόμενα βήματα είναι να εδραιώσουμε το Δήμο αυτόν, ώστε να μην κινδυνεύει από τίποτα. Και μην ξεχνάτε ότι η διοίκηση του Δήμου είναι μια καθημερινή πάλι. Κάθε μέρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και πρέπει να λυθούν σήμερα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει αλλάξει κάτι στην αντιμετώπιση του Δήμου σε σχέση με την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των διαδημοτικών επιχειρήσεων λόγω χάρη στη ΔΕΙΑΛ, δεδομένου ότι το προηγούμενο διάστημα είχατε εκφράσει τη δυσαρέσκειά σας ως προς τη λειτουργία της και είχατε προτείνει πρόσθετους τρόπους διαχείρισης? Έχει αλλάξει και έχει αλλάξει, μπορώ να πω, προς το καλύτερο. Όσον αφορά την συνεργασία που υπάρχει, είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη φορά από ό,τι ήταν την προηγούμενη θητεία. Βέβαια και στην προηγούμενη θητεία υπάρχει το ελαφρυντικό ότι και ο Δήμος Μυτιλήνης έκανε και αυτό τα πρώτα βήματά του σαν αυτόνομος Δήμος μετά τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου. Το ότι υπάρχουν προβλήματα είναι δεδομένο και λογικό. Και εγώ σαν Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, όπου θεωρώ ότι αδικείται ο Δήμος, είμαι υποχρεωμένος να το τονίσω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε. Και στα τρία διαδημοτικά, δηλαδή και στη ΔΕΙΑΛ και στη ΔΕΔΑΠΑΛ και στο Λιμενικό Ταμείο, αλλά και στα τέσσερα μάλλον, και στο Διαδημοτικό Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το επόμενο κεφάλαιο είναι εκείνο των έργων. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα βασικά έργα και κύριες υπερεμβάσεις που θέλετε να ολοκληρωθούν και που τα έχετε εσείς δρομολογήσει? Όπως έχετε δει, έχουμε ρίξει το βάρος μας στις νέες γενιές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε είναι αθλητικοί χώροι, είτε είναι χώροι ψυχαγωγίας, είτε είναι σχολεία. Και βέβαια και στους δρόμους, στους οποίους συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε, στους μεγάλους αγροτικούς δρόμους, στους οποίους ασφαλτοστρώνουμε, ώστε να σταματήσει πια αυτό το γαϊτανάκι του κάθε χρόνο να γίνονται συντηρήσεις, οι οποίες τον Νοέμβριο έχουν καταστραφεί από τις βροχές, επειδή δεν υπάρχουν τα έργα υποδομής. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τις προτάσεις μας για τα σχολεία. Έχουμε αρκετά σχολεία τα οποία θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Θα συνεχίσουμε με τους δρόμους, ήδη ανοίγουν και άλλα προγράμματα για αγροτική οδοπία. Και γενικά θα επιμείνουμε σε αυτά. Και έχουμε και περιμένουμε και τις παιδικές χαρές στα υπόλοιπα χωριά και αθλητικούς χώρους καινούριους, τους οποίους φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι σε βασικές γραμμές, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε παρεμβάσεις και σε άλλα επίπεδα. Είτε άειλα, είτε κανονικά. Ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ένας τουριστικός Δήμος, έχοντας παράλληλα έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα. Πώς σχεδιάζετε να στηρίξετε αυτούς τους δύο πυλώνες οικονομίας και τι έχετε κάνει μέχρι τούτε ως προς αυτό? Αυτό ακριβώς κάνουμε. Επειδή είναι άγροτο τουριστικός Δήμος, όπως ακριβώς είπατε, οι παρεμβάσεις που κάνουμε στην αγροτική οδοπία και είναι επωφελία των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά και ανοίγουμε και νέους προορισμούς σε παραλίες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν άγνωστες, ώστε ο επισκέπτης να έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να δει μέρη τα οποία δεν τα ήξερε μέχρι τώρα, που δεν τα ήξεραν και οι ντόπιοι μέχρι τώρα. Δηλαδή η παραλία της Λαγκάδας, η παραλία επάνω στην Άντισσα και τα λοιπά, όλα αυτά. Το καλό λιμάνι τώρα που κάνουμε, που πάμε στην ανασκαφή και όλα αυτά, αυτό ακριβώς σκοπό έχουν. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε και θα αναθέσουμε και μια μελέτη για το τυρί της Λέσβου, για το τυρί ΠΟΠ, ετοιμάζεται τις επόμενες εβδομάδες και γενικά υπάρχει και αντιδήμαρχος ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα αγροτικής οικονομίας. Κάνουμε παρεμβάσεις όπου μπορούμε. Το επόμενο σχέδιο έχει να κάνει με τα δύο λιμάνια, εκείνα της Πέτρας και του Σιδρίου. Το Σίδρι είναι ένα καινούργιο λιμάνι, ωστόσο λειτουργεί ουσιαστικά δύο μήνες τον χρόνο. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, κάποιες προτάσεις προκειμένου να διευρυνθεί η λειτουργία του και να αξιοποιηθεί πλήρως. Το λιμάνι του Σιδρίου είναι η δυτική πύλη εισόδου στο νησί και το πιο κοντινό σημείο του νησιού προς την υπηρετική Ελλάδα, προς τον κορμό. Είτε είναι προς το Βόλο, είτε είναι προς την Αθήνα κάτω, είτε είναι προς τη Θεσσαλονίκη Καβάλα.
Μέχρι τώρα υπήρχε η δικαιολογία της πρόσβασης, τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή, διότι ο νέος δρόμος καθιστά την πρόσβαση πάρα πολύ εύκολη και άνετη. Θα τον έχετε πειραματίσει κι εσείς. Από Μυτιλήνη πλέον να πας στο Σίγρη είναι λιγότερο από ώρα και μάλιστα πας και ξεκούραστα και ασφαλεία. Με ασφάλεια. Προχτές κάναμε μια κουβέντα όλο τυχαίως με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τακτικό, για να κάνουμε προτάσεις γραμμών, νέων γραμμών, οι οποίες θα πάνε στο Σίδρυ. Είτε αυτή είναι από το Βόλο, είτε είναι από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εκ των όνων κάνευτο ότι το λιμάνι του Σίδρυου πρέπει να γίνει βασικό λιμάνι για το νησί, σε όλες τις απόψεις, είτε εμπορικό είτε επιβατικό. Όσον αφορά την Πέτρα τώρα, η Πέτρα ξέρετε πολύ καλά ότι η πύλη της Έγκεν ήταν έτοιμη από αρχές Ιουνίου. Δυστυχώς δεν πήγε καμία γραμμή προς τα απέναντι παράλια, τα οποία θα μπορούσε να αποσυμφορήσει και τον όγκο των τουριστών, τον οποίο δεχτήκαμε φέτος από τα μικρασιατικά παράλια. Ελπίζω του χρόνου να μπει η γραμμή αυτή, ώστε να έχει και νόημα η πύλη Έγκεν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι της Πέτρας, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες ως προς την πύλη. Ήταν ανοιχτό, ήταν ανοιχτή η πύλη και επανδρομένη. Θέλουμε να μας πείτε αν υπάρχει κάτι να περιμένουμε το προσεχές διάστημα ναι, στα δρομολόγια. Εκτιμώ ναι, ότι θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια από του χρόνου και πιθανότατα να έχουμε και δρομολόγιο, αν είναι έτοιμο, αν είναι έτοιμοι οι Τούρκοι βασικά από το Ακτσάιπα απέναντι, που είναι πάρα πολύ κοντά και θα μειώσει πολύ την απόσταση και με απέναντι, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη. Διότι θα γλιτώσουν οι εκδρομές από την Κωνσταντινούπολη περίπου μία ώρα δρομολόγιο. Ο Δήμος διαθέτει σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι αματικές τρεις και οι γεωθερμικά πεδία σε Στύψη και Πολυγνήτο. Πώς σχεδιάζετε να τα αξιοποιήσετε? Κοιτάξτε, το ένα έχει ήδη αξιοποιηθεί με την ιδιωτικοποίησή του, ο Πολυγνήτος. Αυτή τη στιγμή, όπως έχετε διαπιστώσει, τρέχει και ο διαγωνισμός για την Εφταλού και υπάρχει ενδιαφέρον. Μένουν κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε στο Λισμπόρι, θα τα λύσουμε και αυτά και θα προχωρήσουμε άμεσα και σε αυτά. Μέσα στο μήνα αυτό θα γίνουν οι πρώτες έρευνες στο γεωθερμικό πεδίο της Στύψης. Περιμένουμε τα συνεργεία, έχουν ήδη έρθει τα μηχανήματα, ώστε να βρεθούν ακριβώς οι θέσεις που θα γίνουν οι γεωτρήσεις για την δημιουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και όσον αφορά το Πολυγνήτο, προχωράμε και το Θερμόπολης, το παλιό πρόγραμμα το οποίο υπήρχε, αλλά και την και γενικά όλο το γεωθερμικό πεδίο, την εκμετάλλευσή του. Στις πρόσφατες εκλογές αναδειχθήκατε πρόεδρος της ΠΕΠ. Τι σημαίνει αυτή η νέα θεσμική ιδιότητα για εσάς και πώς σκοπεύετε να την αξιοποιήσετε προς όφελος όλων των... Η ΠΕΠ είναι ένα εργαλείο το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα ήταν ανενεργό, δηλαδή μπορεί να έχει πολλές και ποικίλες παρεμβάσεις σε υποφελία και των νησιωτικών δήμων, αλλά κυρίως των νησιωτών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε πάρει κάποιους μηχανικούς για όλους τους δήμους οι οποίοι θα βοηθήσουν την λειτουργία και από εκεί και πέρα σκοπεύουμε να κάνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις, θα τις δείτε σε λίγο, και στα νερά και σε πολλούς άλλους τομείς, ώστε να αρχίσει η ΠΕΔ πια να έχει ένα ουσιαστικό ρόλο στα αυτοδιοικητικά. Σε ό,τι έχει να κάνει τη σχέση του Δήμου Δυτικής Λέσβου με τον έτερο Δήμο και την περιφέρεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο υπήρχαν κάποιες διαφωνίες που είχαν παρατηρηθεί και τριβές. Η καινούργια αυτοδιοικητική περίοδος ξεκίνησε με πολύ καλούς ιούνους, ωστόσο το τελευταίο διάστημα εκφράστηκαν κάποιες διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Κοιτάξτε, διαφωνίες θα υπάρχουν, υπάρχουν και θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα, με γόνιμο διάλογο, τα λύνουμε. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Η σχέση με τον άλλο Δήμο είναι θαυμάσια, δηλαδή νομίζω ότι είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που υπάρχει. Όπως και με την περιφέρεια, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η περιφέρεια την προηγούμενη φορά εκτελέσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα από το ΠΟΔΟΕ της, με έργα τα οποία χρηματοδότησε η περιφέρεια. Τα παραδώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή γίνεται και το τελευταίο και ελπίζουμε να ανανεώσουμε αυτή την συνεργασία την οποία έχουμε. Βέβαια, είναι και το ΕΣΠΑ και όλα αυτά.
Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε πάρει ομόφωνα απόφαση το Σώμα προκειμένου να υποβληθούν κάποιες προτάσεις για χρηματοδοτήσεις στην περιφέρεια. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι αυτές? Είναι πολλές, είναι όριμες μελέτες τις οποίες έχουμε και είναι έτοιμες, οι οποίες μπορούν να δημοπρατευθούν και τον επόμενο μήνα. Π.χ. ο Περιφερειακός της Αγίας Παρασκευής είναι έτοιμος. Το υπόλοιπο κομμάτι από το Άγρα Χίδερα, το δρόμο, έτοιμο. Πάρα πολλές είναι. Θα μπορείτε να σας δώσω τον κατάλογο, τον έχουμε ήδη στείλει. Αν τον μελετήσει ο Περιφερειάρχης και ό,τι μπορεί από αυτά, ευπρόκειται να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Χτες περάσαμε από Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για το δρόμο Σκάλας Καμιάς Εφταλούς, ένας βασικός και σημαντικός δρόμος, ο οποίος θα ενώσει το Μόλυβο με τη Σκάλας Καμιάς. Θα την υπογράψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πιστεύω. Και υπάρχουν ένα σωρό άλλες μελέτες έτοιμες, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις και να προχωρήσουμε. Σε αυτούς τους νέους 9 μήνες, ποιες ενέργειες θεωρείτε ότι δεν χαρακτηρίζονται από τόσο θετικό πρόσημο? Εννοείται. Ενέργειες δικές μας ή ενέργειες? Ενέργειες του Δήμου ή ενδεχομένως και προβλήματα που παρουσιάστηκαν και με τις οποίες... Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες οι οποίες οφείλονται στην υποστελέχωση, στην ακραία υποστελέχωση η οποία υπάρχει. Με αποτέλεσμα και η τεχνική υπηρεσία, η οποία αποτελείται από 4-5 άτομα, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν την κυριολεξία να προχωρήσουν τις υποθέσεις και οι οικονομικές υπηρεσίες και όλα αυτά. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Ελπίζουμε ότι, ξέρετε ότι τον τελευταίο διαγωνισμό για τους μηχανικούς, παρόλο που είχαμε θέσεις, δεν προσήλθε κανένας, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάποιον. Ελπίζουμε στους επόμενους διαγωνισμούς να μπορέσουμε να πάρουμε νέα άτομα, νέα παιδιά, τα οποία να έχουν και όρεξη να δουλέψουν και να προχωρήσουμε. Πού φαίνεται το ίμια ανταπόκριση? Προφανώς στους χαμηλούς μισθούς, να πω, με απόσταση ίσως, δεν μπορώ να το... Μάλλον στους χαμηλούς μισθούς. Ότι ένας μηχανικός αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά ότι οι μηχανικοί έχουν δουλειά αυτή τη στιγμή αρκετή στον ιδιωτικό τομέα, οπότε δύσκολα ο άλλος θα γίνει δημόσιος υπάλληλος. Είστε δύο θητείες δήμαρχος Δυτικής Λέσβου. Έχετε υπηρετήσει και ως αντιδήμαρχος Επιγαλινού, ενώ η αυτοδιοικητική σας πορεία ξεκινάει χρόνια πριν. Από τα βάθη της Ασίας. Επειδή λοιπόν είναι από τα βάθη της Ασίας όπως αναφέρατε, φαντάζομαι ότι αυτή η αγάπη σας για την αυτοδιοίκηση θα διατηρηθεί. Και αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Ενδέχεται στις επόμενες εκλογές να ξαναθέσετε υποψηφιότητα για δήμαρχος Δυτικής Λέσβου ή θα αναβείτε ακόμη ένα σκαλοπάτι στην αυτοδιοίκηση? Οι εντολές οι οποίες έχουν δοθεί από τον κόσμο είναι νοπές και στους δύο Δήμους και στην Περιφέρεια. Είναι μόνο πριν 9 μήνες ακριβώς, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, πριν 12 μήνες γίνανε οι εκλογές και ακόμα δεν έχουμε κλείσει τον πρώτο χρόνο. Το θεωρώ και άκερο και άκομψο να συζητάμε τα επόμενα βήματα. Εγώ ειδικά που είμαι πολύ προσεκτικός στα βήματά μου, όπως είπατε, παρόλο που ήμουν πάρα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, είτε σαν απλός δημοτικός σύμβουλος, είτε σαν πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, είτε σαν αντιδήμαρχος, το σκέφτηκα πάρα πολύ να αναλάβω και τον θόκο του δημάρχου πριν 5 χρόνια. Διότι καταλαβαίνω ότι οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές και η πείρα, ξέρετε, δεν αγοράζεται. Αποκτάται. Λοιπόν, και παρόλο που είχα πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν τούτης προβληματίστηκα. Φαντάζομαι ότι αν προβληματίστηκα να αναλάβω μια θέση την οποία ήξερα τα προηγούμενα 20 χρόνια, πόσο προβληματίζομαι για παραπάνω που λέτε. Όχι, δεν είναι σκέψιμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Δήμο ο οποίος ακόμα έχει προβλήματα να λύσει και πρέπει να πατήσει καλά στα πόδια του, ώστε και οι επόμενοι να βρουν ένα πιο πρόσφορο έδαφος, να τον πάνε ακόμα πιο μπροστά, να μην έχουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε εμείς όταν ξεκινήσαμε. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε εδώ. Επομένως δεν καταλαβαίνω την... υπάρχει μια παραφυρολογία, καταλαβαίνω την ερώτηση την οποία κάνετε, ανυπόστατη βέβαια, σε όλα τα επίπεδα, και ίσως κάποιοι αυτοί οι διοικητικοί νεοσύοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα μάθει τη δουλειά, να την πω έτσι εντός εισαγωγικών, σκέφτονται για παραπάνω και ίσως με θεωρούν
εμπόδιο στα βήματά τους. Ας μάθουν λοιπόν, ας καθίσουν κάτω να μάθουν πρώτα την αυτοδιοίκηση και μετά να δουν τα παρακάτω. Σε μένα δεν είναι μέσα σκέψη μου. Υπήρξε θόρυβος με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Σαλατζάς και ως απάντηση ή μάλλον η ενέργεια της Δημοτικής Αρχής ήταν να αναλάβει δικηγόρος να εξετάσει την συγκεκριμένη υπόθεση αν μπορεί να υποβληθεί η μήνυση. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η δική σας απάντηση σε όλα όσα λέει ο κ. Σαλατζάς? Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, η οποία κράτησε και αρκετή ώρα, από ό,τι θυμάμαι, θίχτηκαν διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της συνέντευξης αφορούσε μάλλον την έκπτωση του κ. Αλατζά και του κ. Βαλατζή από το αξίωμα το αιρετό το οποίο κατήχαν για τους γνωστούς λόγους, στους οποίους εγώ βέβαια με καμία περίπτωση δεν συμφωνώ. Δεν μπορεί να πάβεται ένας δημοτικός σύμβολος ή ένας αντιδήμαρχος ή ένας δήμαρχος επειδή χρωστάει 301 ευρώ είτε στη ΔΕΙΑΛ είτε στο ελληνικό δημόσιο, όταν τα πολιτικά κόμματα χρωστάνε εκατομμύρια και είναι απλώς τρίτη πρωί, τρίτη μεσημέρι μάλλον. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτό το σκέλος της συνέντευξης, ακολούθησα έναν από τους κανόνες, ο οποίος συνήθως ακολουθώ. Ο κανόνας αυτός λέει ότι δεν είναι λάθος να προσπαθείς να αντικρούσεις κάτι το παράλογο, το προφανώς παράλογο, διότι τότε είναι σαν να δίνεις υπόσταση στον παραλογισμό. Οπότε δεν απαντήσαμε καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσουμε στους λόγους για τους οποίους εξέπεσε ο κ. Σαλατζάς και ο κ. Βαρίζης. Ούτε εμείς φτιάξαμε τον νόμο, ούτε εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο. Το ότι η υπηρεσία έστειλε κάποια χαρτιά ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Το δεύτερο σκέλος τώρα είναι, αφορούσε αυτό το οποίο λέτε και που έγινε και η Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου έγινε η πρόσφυση δικηγόρου, την οποία βέβαια εγώ μέσα στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ανέβεσα. Δεν θα μπει κανένας δικηγόρος από το Δήμο, θα το κάνω εγώ προσωπικά. Δεν μπορεί να κατηγορεί ο κ. Σαλατζάς τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ότι πληρώθηκαν παράτυπα ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο και μάλιστα με την πίεση του Δημάρχου. Είναι βαριές κατηγορίες αυτές, τις οποίες θα πρέπει να αποδείξει. Θα σταλεί λοιπόν ένα εξώδικο στον κ. Σαλατζά, από ό,τι ξέρω στάθηκε και από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας, να απαντήσει και να μας φέρει τα στοιχεία με τα οποία μας κατηγορεί. Και εδώ θα σταθώ στο ότι αυτού του τύπου η αντιπολίτευση έγινε και από την προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Χίρα. Τα αποτελέσματα φάνηκαν ότι το 27,1% του πρώτου γύρου του κύριου Χίρα κατέληξε τώρα στο 18. Αν συνεχίσουν έτσι, πιθανότητα σε επόμενες φορές θα κατέληξουν και κάτω από 10. Λοιπόν, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλον και να ρηπετάς τη λάσπη χωρίς να αποδεικνύεις τα πράγματα. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το μόνο που έχω να προσθέσω και να το κλείσουμε είναι, έγιναν αυτά που έγιναν με τις εκτόσεις. Και ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο είχε εκλεγεί η παράταξη του κ. Αλατζά. Και ο κ. Αλατζάς ήταν δήμαρχος. Δηλαδή σήμερα θα ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιοι είναι οι αντιδήμαρχοι και ποιοι είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί εκεί θα είχαμε καταλήξει. Οι υπηρεσίες πάλι θα έστειλαν τα χαρτιά, εκτός αν δεν έπρεπε να παράβαζαν καθήκον τους και δεν τα έστειλαν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν έκαναν τη δουλειά τους, το καθήκον τους, αυτή τη στιγμή ούτε δήμαρχο θα είχαμε και οι μισοί αντιδήμαρχοι θα είχαν παυθεί. Διότι για να βάλουμε τους αναπληρωτές τουλάχιστον στη Δημοτική Ενότητα Καλονής, φτάσαμε στον 8ο κατά σειρά εκλογής. Όλοι οι ενδιάμεσοι πάλι εξέπεσαν. Φαντάζεστε σε τι περιπέτειες θα είχε μπει αυτός εδώ ο Δήμος, εάν είχε εκλεγεί η παράταξη κ. Αλατζά. Και αυτό τι δείχνει με λίγα λόγια? Δεν δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα. Κατέρχεται στις εκλογές. Υπάρχει μια ρητή διάταξη και λέει δεν πρέπει να χρωστάς στο Δήμο και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Είναι τόσο δύσκολο. Μέιλ σταλήκαν. Τηλεφωνήματα γίνανε. Εφημερίδες τα γράψανε. Ήταν τόσο δύσκολο να κάνουν δύο ερωτήσεις. Δύο πράγματα είναι. Ο Δήμος και η ΔΕΗ άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παιδιά, χρωστάμε. Αν χρωστάμε, να πληρώσουμε. Ή να κάνουμε μια ρύθμιση. Ναι, αλλά δεν μπορείς να διεκδικείς τις τύχες 25-30 χιλιάδων ανθρώπων όταν δεν μπορείς
να δεις τα απλά και μετά να κατηγορείς και τον άλλον ότι με ενέργειές του φτάσανε πέρα, φτάσανε και να τον κατηγορείς ότι έχει αντιδημοκρατικές μεθόδους. Παράλογα πράγματα. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της θητείας? Ο στόχος αυτής της θητείας, καλή ερώτηση. Πρώτα πάντα πρέπει να δώσουμε βάρος και σε τομείς σε οποίες στην προηγούμενη θητεία δεν μπορέσαμε ή δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη θητεία δεν ήταν μονάχα ότι ήταν ο Δήμος νεοσύστατος και έπρεπε να σταθεί στα πόδια του. Είχαμε και διάφορα άλλα προβλήματα, όπως ήταν το μεταναστευτικό σε μια μεγάλη έξαρση το Φλεβάρι του 20 και μετά τον κορονοϊό που για 1,5-2 χρόνια το κράτος της ουσίας δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, εμείς φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε, κάναμε αυτά που κάναμε και έχουμε και μαγιά από την προηγούμενη θητεία την οποία την εκτελούμε τώρα. Διότι θέλω να πω εδώ πέρα ότι η νέα κυβέρνηση, από τη μέρα που βγήκε, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχει κλείσει ουσιαστικά την κάνουλα, τη στρόφιγγα προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Ή ελάχιστα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Και αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το δει. Αυτό τι αντίκτυπο έχει? Τεράστιο αντίκτυπο. Όταν έχουμε, συνήθως λέγανε ότι υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες και δεν μπορούν να απορροφηθούν τα χρήματα. Μα εδώ έχουμε μελέτες. Τους τις δείχνουμε, τις λέμε, τις παρουσιάζουμε και δεν τις χρηματοδοτούν. Που μπορούν αμέσως αυτά να μετουσιωθούν σε έργα εποφελία των δημοτών. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν και συνεχίζω και άλλοι τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε βάρος, όπως είναι ο τομέας του πολιτισμού. Και πρέπει να το δούμε σοβαρά πια, διότι έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά μνημεία τα οποία δεν τα έχουμε αναδείξει και πρέπει να τα αναδείξουμε. Ένα τομέα, σας είπα, να συνεχίσουμε απτόητα, θα έλεγα, στις αγροτικές ειδοποιήσεις. Είμαστε αγροτικός Δήμος, πρέπει να το κάνουμε. Και βέβαια να κλείσουμε όλα όσα έχουμε ξεκινήσει για τη νέα γενιά. Πρέπει η νέα γενιά να έχει τις παιδικές χαρέστες, να έχει τους χώρους άθλησης, να έχει τους χώρους ψυχαγωγίας και κυρίως να έχει σχολιά στα οποία να μην ντρέπεσαι να πας. Και αυτό θα κάνουμε.